Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι. Αυτή τη φορά με ένα προϊόν που, όπως φαίνεται, με το ζόρι χωράει στο πλάνο της κάμερας. Έχουμε στα χέρια μας το MateBook 15D, ένα λάπτοπ από τη Huawei. Η εταιρεία κατασκευάζει εδώ και πολλά χρόνια πλέον εντυπωσιακά μηχανήματα σε αυτή την κατηγορία. Πλέον είναι επίσημα διαθέσιμα και στη χώρα μας. Θα ξεκινήσει με δύο διαφορετικά μοντέλα η εταιρεία, το MateBook 15D με οθόνη 15 ιντσών, που είναι και αυτό που έχουμε στα χέρια μας, και ένα μικρότερο σε μέγεθος και λίγο διαφορετικό σε τεχνικά χαρακτηριστικά MateBook 14D, που, όπως αναφέρει και εκεί η ονομασία του, έρχεται εκείνο από την πλευρά του με οθόνη 14 ιντσών. Αυτό που θα κάνει να ξεχωρίζουν από πολλές προτάσεις άλλων εταιριών στην κατηγορία των laptops είναι ότι για τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν έρχονται στην ελληνική αγορά σε μια πολύ ανταγωνιστική τιμή πώλησης και με μια αρκετά ενδιαφέρουσα εμπορική πολιτική από την ίδια την εταιρεία. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το μεγάλο και διαφορετικό από ένα κινητό τηλέφωνο κουτί, να δούμε το laptop και τα βασικά του χαρακτηριστικά. Αναγκαστικά μαχαίρι στη συγκεκριμένη περίπτωση για να καταφέρουμε να κόψουμε την ταινία ασφαλείας. Με λίγη περισσότερη προσπάθεια από ό,τι περιμέναμε αρχικά, καταφέρνουμε να ανοίξουμε σιγά σιγά το κουτί. Λοιπόν, να το ξαπλώσουμε. Μάλλον ήρθε η ώρα να το ξαπλώσουμε. Όχι, θα προσπαθήσουμε λοιπόν. Ανοίγουμε. Αφρολέξ, προστατεύουμε προφανώς το πάνω μέρος του ίδιου του λάπτοπ. Το ίδιο το MateBook X, MateBook D, συγγνώμη. Λοιπόν, στην άκρη για μισό λεπτό. Βάλουμε λίγο το κουτί στην άκρη, να δούμε και το ίδιο το λάπτοπ και τα υπόλοιπα που περιέχονται. Κάτι που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και όταν μας έδειξε για πρώτη φορά η Huawei Ελλάς τα δύο νέα λάπτοπ είναι ο φορτιστής τους, και αυτό γιατί σε μεγάλο βαθμό θυμίζει ένα φορτιστή κινητού τηλεφώνου, απλά σε εντυπωσιακά μεγαλύτερο μέγεθος. Θα δούμε στη συνέχεια γιατί έχει σημασία αυτό. Αυτός είναι λοιπόν ο φορτιστής του λάπτοπ. Τον αφήνουμε για λίγο στην άκρη να βγάλουμε και το USB καλώδιο. Να πούμε εδώ ότι η εταιρεία ακολουθεί με τον καλύτερο τρόπο τη στάση της αγοράς και το MateBook X, MateBook 15D, συγγνώμη, μην τον μπερδεύουμε με το αναδιπλούμενο τηλέφωνο της εταιρείας. Λοιπόν, έχει ένα USB Type-C καλώδιο, το οποίο και από δύο πλευρές είναι USB Type-C, ιδιαίτερα χρήσιμο για πρακτικούς λόγους. Ο φορτιστής έχει μια υποδοχή που συνδεόμαστε όποια πλευρά του καλωδίου θέλουμε. Δύο πολύ ενδιαφέρουσα χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα φορτίζει το ίδιο το λάπτοπ. Δεύτερον, το λάπτοπ μπορεί να φορτίσει ή να μείνει παραμείνει ενεργό και με έναν φορτιστή από κάποιο τηλέφωνο της εταιρείας. Αν έχουμε ένα P30 Pro, ας πούμε, με έναν εντυπωσιακά μεγάλο φορτιστή των 45 W, δεν γεμίζει την μπαταρία του λάπτοπ, όμως το κρατάει ανοιχτό χωρίς να αδειάζει ταυτόχρονα. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο το φορτιστή στην άκρη, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι προφανώς να δούμε το ίδιο το MateBook 15D. Η Huawei νιώθει ιδιαίτερα υπερήφανη και καλά κάνει κατά τη γνώμη μας για την κατασκευή του MateBook 15D. Ολόκληρο το λάπτοπ είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και το πάνω μέρος του και το κάτω μέρος, αλλά φυσικά και το πλαίσιο γύρω από το πληκτρολόγιο του. Μία ακόμα ταινία η οποία μας ενημερώνει και για το που βρίσκεται η κάμερα στο εσωτερικό του F7 για να κρύβεται όταν δεν τη χρησιμοποιούμε. Δεν το χρειαζόμαστε ούτε αυτό. Συνεχίζω λοιπόν, και το πλαίσιο γύρω από το πληκτρολόγιο του λάπτοπ είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Εντυπωσιακή κατασκευή, και ειδικά αν σκεφτεί κανείς και το κόστος, την κατηγορία τιμής στην οποία ανήκει το λάπτοπ. Πριν το δούμε εν λειτουργία, να πούμε ότι ένα λάπτοπ με οθόνη 15 ιντσών, ένα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι ότι σε αυτό το μέγεθος μπορούν οι εταιρείες να προσθέσουν εντυπωσιακά πολλές επιλογές συνδεσιμότητας. Έχουμε λοιπόν δύο USB κανονικού μεγέθους στη δεξιά πλευρά μαζί με μια θύρα ακουστικών. Αυτό που αρέσει σε εμάς όμως πολύ περισσότερο είναι ότι από την αριστερή πλευρά έχουμε άλλη μια USB θύρα κανονικού μεγέθους, τη USB Type-C, από την οποία προφανώς φορτίζει, όπως είπαμε, με τον πολύ ενδιαφέρον φορτιστή του, το MateBook 15D, και μια θύρα HDMI κανονικού μεγέθους που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε όσους θέλουν να συνδέσουν το λάπτοπ τους σε μια εξωτερική οθόνη και δεν θέλουν απαραίτητα να ξοδέψουν τα χρήματα για μια καινούρια οθόνη η οποία συνδέεται μέσω USB Type-C θύρας. Λοιπόν, τώρα ανοίγουμε το ίδιο το MateBook 15D, εντυπωσιακό πληκτρολόγιο με
πολύ καλή αίσθηση, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, στα μηχανήματα που μας έχει δείξει η εταιρεία και σε αυτό που έχουμε τώρα στα χέρια μας, αισθητήρας αποτυπωμάτων ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος στο power button, θα ανοίξουμε το laptop για πρώτη φορά να το στήσουμε και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Όποιος δικαίως έχει ενοχληθεί από το πόσο χρονοβόρα είναι η διαδικασία έναρξης, ο οδηγός έναρξης σε ένα Android smartphone ή ακόμα πόσο μάλλον σε ένα iPhone της Apple, δεν έχει δει πόσο κουραστική είναι η συγκεκριμένη διαδικασία στα Windows 10 της Microsoft. Βέβαια εδώ δεν ευθύνεται η Huawei γι' αυτό, το λειτουργικό σύστημα της αμερικάνικης εταιρείας απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο για την πρώτη του εκκίνηση. Να δούμε λίγο λοιπόν και εν λειτουργία το MateBook 15D. Είπαμε ότι έχουμε μια οθόνη 15 inch, όμως αυτό που ξεχωρίζει και είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό πάντα σε αυτή την κατηγορία τιμής είναι το πόσο μικρό είναι το πλαίσιο γύρω από αυτή την οθόνη. Σχεδόν όλη η επιφάνεια καλύπτεται από την οθόνη των 15 inch. Λίγα λόγια για αυτή την οθόνη τώρα. 1080p ανάλυση της, 1920x1080 pixels, όμως εκτός όλων των άλλων, μάλιστα είναι και πολύ φωτεινή, η μέγιστη ένταση του φωτισμού είναι ικανοποιητική σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους και υποστηρίζει την προβολή HDR περιεχομένου. Να το δούμε λίγο αυτό στην πράξη, αν και τα Windows φημίζονται για τη δυσκολία που έχουν στο να προβάλλουν τέτοιου είδους περιεχόμενο. Υπάρχει λοιπόν η επιλογή και οι ρυθμίσεις για την προβολή HDR περιεχομένου και περιεχομένου με υψηλό χρωματικό εύρος. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε χειροκίνητα τη δυνατότητα αυτή για την προβολή βίντεο, streaming βίντεο δηλαδή από το YouTube και άλλες αντίστοιχες εφαρμογές και να επιλέξουμε να μπορεί να κάνει, να μπορεί να προβάλλει βίντεο ακόμα και HDR βίντεο ακόμα και όταν το έχουμε με την μπαταρία του. Λοιπόν, αυτά για την οθόνη, ένα πολύ μεγάλο πληκτρολόγιο όπως είπαμε με ένα αντίστοιχα πολύ άνετο και μεγάλο σε μέγεθος touchpad ακριβώς από κάτω για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε χωρίς πρόβλημα και τεχνικά χαρακτηριστικά για να κλείσουμε το πρώτο αυτό βίντεο για το καινούριο laptop, AMD Ryzen 3500U επεξεργαστή στο εσωτερικό του με μια Vega 8 κάρτα γραφικών ενσωματωμένη, δεν είναι σχεδιασμένη για απαιτητικά παιχνίδια, κάνει όμως με χαρακτηριστική άνεση τη δουλειά της σε καθημερινή χρήση και η έκδοση που έχουμε στα χέρια μας έχει 256 GB σε έναν NVMe δίσκο, ενώ υπάρχει και χώρος για επέκταση με έναν κανονικό του δίσκο 2,5 ιντσών, είτε ένα δεύτερο SSD, είτε ένα μηχανικό δίσκο με μεγαλύτερη χωρητικότητα. Αν κάποιος θέλει να ανοίξει το MateBook 15D του και να τον προσθέσει στο εσωτερικό του, υπάρχει δυνατότητα προσθήκης δεύτερου δίσκου. Πολύ καλή συνδεσιμότητα, πολύ καλές επιδόσεις. Την τιμή δυστυχώς δεν μπορούμε να την ανακοινώσουμε ακόμα, γιατί θα ανακοινωθεί επίσημα από τη Huawei Ελλάς όταν ξεκινήσουν οι πωλήσεις του MateBook 15D και του 14D αντίστοιχα. Εδώ κλείνουμε το συγκεκριμένο βίντεο, θα το χρησιμοποιήσουμε σαν το κανονικό μας καθημερινό λάπτοπ για τις επόμενες μέρες και θα επανέλθουμε με ένα λίγο πιο αναλυτικό βίντεο στη συνέχεια. Καλή συνέχεια για δεύτερη φορά από εμάς και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα.